Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πριν αναχωρήσουμε για τα βόρεια, κάνουμε την εκπομπή, την απόψινή εκπομπή. Απόψε είναι Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου του 2023. Καλή εβδομάδα σε όλους εύχομαι. Καλό λιωμάζομαι σε όσους μαζεύουν ελιές ανά την Ελλάδα. Των ενόπλων δυνάμεων. Χρόνια πολλά για αύριο, γιορτή των ενόπλων δυνάμεων, των εσοδίων της Θεοτόκου. 1992, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 19 Ιουλίου. Ταξιδεύουμε δύο καλά παιδιά, ο ένας δυστυχώς συγχωρέθηκε, τον είχα οδηγό στο στρατό. Ταξιδεύω από τη Σμύρνη για για τα βουνά, τα αλπικά λιβάδια του Πόντου, για το πανηγύρι της Κατήρκαγια. Γιατί ήταν μυθικό για μένα, είχα ακούσει τον Χρήσανθο να λέει διάφορα. Εκεί που πολλά χωριά ελληνόφωνων, δηλαδή κατοίκων του Πόντου, που μιλάν ποντιακά, πεντακάθαρα, ίσως πιο καθαρά, ορισμένοι, ειδικά ηλικίες από 50 και πάνω, πιο καλά και από ό,τι εδώ στην Ελλάδα, κάνουν ένα πανηγύρι την τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου, που οι δικοί μας εδώ το ταυτίζουν με το προφήτου Ιλιού. Εν πάση περιπτώσει, το πανηγύρι αυτό είναι καθαρά πολιτισμικό, δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, οι άνθρωποι είναι μουσουλμάνοι. Πηγαίνοντας λοιπόν, σταμάτησα, είχα ταξινομήσει τα μνημεία που έπρεπε να δω, σταματήσαμε μισό στη Μαρτυρική, μισό στη Σαμσούντα, στη συνέχεια στην Ινώη, καταπληκτική πόλη, θερινό θέρετρο των Κομνηνών, η συνοικία Περιάλη με ελληνικά, τότε είχαμε 3-13 ελληνικά σπίτια που είχαν μείνει άθικτα, πανέμορφη πόλη. Στο κάστρο της Ινώης πήγαμε, στη συνέχεια στα Κωτίωρα, μια πανέμορφη πόλη που η ελληνική συνοικία τότε είχα βρει και μια ελληνοαρμένησα εν ζωή και μας έκανε μια περιήγηση στην ελληνική συνοικία, μου είπε αυτό το σπίτι ήταν του Τάδε, αυτό του Ψωμιάδε, αυτό του Παπαδόπουλου. Και μετά σταματήσαμε στο Ιασόνιον Άκρον. Το Ιασόνιο Άκρο, σύμφωνα με την μυθολογία, με την παράδοση, με τη μυθολογία, εκεί είχε σταματήσει ο Ιάσονας με την Αργό στη διάρκεια της αργοναυτικής εκστρατείας, όταν ξεκίνησε για να πάει στο Χρυσόμαλο Δέρα, στη Διοσκουριάδα, στην Κολχίδα, στη Διοσκουριάδα, να πάρει το Χρυσόμαλο Δέρας, όπου εκεί τον βοήθησε η Μύδια κτλ. Άρα, ο Ιάσονας ήταν και όχι ο Οδυσσέας, όπως είπα χθες, απλά πρέπει να καταλάβετε ότι επειδή υπάρχει τόσο ένας ποταμός πληροφοριών και μάλιστα και ετερόκλητων, μερικές φορές το μυαλό δεν λειτουργεί και αντί Ιάσονας λέει Θησέας. Ιάσονας λοιπόν, όπως είναι και ένας δίσκος που κάναμε τότε Έλληνες καλλιτέχνες με καλλιτέχνες Τούρκους πολίτες από τον Πόντο και του δώσαμε, μαζί τραγούδησαν και του δώσαμε αυτή την ονομασία, Ιάσον, συμβολική. Αυτό ως διόρθωση στο λάθος που έκανα χθες. Πριν πάμε στο δεύτερο θέμα, το πρώτο θέμα, το εισαγωγικό, επέλεξα να κάνω μία αναφορά στην Τουρκία για να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Τι είναι αυτό πώς έχει μεταλλαχθεί και γιατί η Τουρκία στο σήμερα. Η Τουρκία του σήμερα από τον Ερντογάν. Λοιπόν, οι Τούρκοι το 1071 μπήκαν στην Ανατολία. Νίκησαν το Ρωμανό το Διογέννη ο Αρπασλάν με προδοσία και εκεί. Εν πάση περιπτώσει, πάντως είχε προηγηθεί απόπειρες, επειδή είχαν καταλάβει πιο πριν την περιοχή του σημερινού Ιράκ, προσπάθησαν να μπουν και από εκεί, εκεί έσπασαν τα μούτρα τους και μπήκαν μετά από εκεί που έχασε ο Διογέννης. Πιο πριν και περίπου για 2.000 χρόνια, δηλαδή 1.000 μετά Χριστόν και 1.000 π.Χ., οι λαοί στην Ανατολία, εκεί δηλαδή που είναι σήμερα η σημερινή Τουρκία, είχαν κατορθώσει και είχαν συνεννοηθεί. Οι Έλληνες ήταν άπικοι εκεί. Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός, ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός όπου πήγαν και στον Πόντο, ήταν άπικοι, αλλά δεν πήγαιναν με τα όπλα, ούτε έκαναν γενοκτονίες, ούτε λαιλατούσαν τον πλούτο των άλλων.
και δεν προσπαθώ να ωραιοποιήσω τα πράγματα. Μπορεί ο καθένας να βρει ιστορικές πηγές για το αντίθετο και να μου τις πει, εγώ θα τις διαβάσω ευχαρίστως. Οι Έλληνες πήγαιναν εκεί, το όπλο τους ήταν το εμπόριο, η συνεννόηση, η αμοιβαία, το αμοιβαίο κέρδος, δηλαδή έκαναν εμπόριο, πλήρωναν. Και αυτή η συμβίωση, αυτή η συνεννόηση αποτέλεσε και το κλειδί της ευημερίας της Ανατολίας, γιατί εκεί αναπτύχθηκαν και οι μεγάλοι πολιτισμοί. Αν δεν υπάρχει πλούτος, δεν υπάρχει πολιτισμός. Για 2.000 χρόνια λοιπόν, δεν λέω ότι μόνο η παρουσία των Ελλήνων, και οι άλλοι λαοί που ήταν εκεί ήταν δοτικοί, δηλαδή ήθελαν τη συνεννόηση, και αναφέρομαι στους Αρμενίους, στους Ασσυρίους, στους Κούρδους, ήταν και οι Λευκοσύροι και κάποιες άλλες φυλές, οι Λαζοί στην περιοχή, που με τον ένα και τον άλλο τρόπο συνεννοηθήκαμε, μια χαρά συνεννοηθήκαμε. Ιδιαίτερα επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν πολυεθνική, είχαμε αυτοκράτορες και Αρμένιους και μια φυλή που βρίσκεται εκεί κοντά στα βορείως της Μερσίνας, μου διαφεύγει τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε, είπαμε ότι... Εν πάση περιπτώσει είχαμε και ο στρατός ήταν πολυεθνικός, ήταν μια, μπορεί να ήταν ελληνική γλώσσα, μπορεί να χρησιμοποιούσαν, εννοώ διοίκηση, να είχε χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις οι Έλληνες να είχαν και τα μεγάλα πόστα, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία όπου είχαν ίσα δικαιώματα όλοι. Και γι' αυτό αναπτύχθηκε ο πολιτισμός και ο πλούτος, επαναλαμβάνω. 1071, μπαίνουν μέσα οι Τουρκομάνοι. Προσέξτε, δεν το λέω ούτε για να πω ότι εμείς είμαστε ανώτεροι και άλλοι κατώτεροι, όχι, όχι. Πιστεύω ότι προσπαθώ να αποδώσω ακριβώς αυτά που συνέβαιναν. Όταν μπήκαν λοιπόν οι Τουρκομάνοι, είχαν ξεκινήσει την πορεία τους, όπως και οι ίδιοι το λένε, από τα βάθη της μικράς της Ασίας. Εντάξει. Και ήταν ένας λαός νομαδικός, μετακινούνταν στις στέπες με τα κοπάδια των προβάτων, τα άλογα και ισχυρή στρατιωτική δύναμη για τα δεδομένα της εποχής, για να διαφυλάξουν τα υπάρχοντά τους. Δεν δημιούργησαν πόλεις και δεν δημιούργησαν πολιτισμό υπό την έννοια που τον εννοούμε εμείς. Πόλεις, κτίρια, αγάλματα, σχολές, παιδεία, φιλοσοφία και όλα αυτά. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Υπήρχαν λοιπόν τα κοπάδια που ήταν η οικονομική τους ζωή και τα όπλα. Και νομαδική ζωή από τόπου εις τόπον. Έτσι έφτασαν στην Ανατολία. Όταν ήρθαν, αυτός ήταν ο πολιτισμός τους. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ποιος είναι ανώτερος κατώτερος. Ήταν διαφορετικοί πολιτισμοί. Όταν μπήκαν λοιπόν στην Ανατολία, είχαν και ένα τρίτο στοιχείο στον πολιτισμό. Επαναλαμβάνω, η οικονομία τους ήταν αυτή που είπα. Ισχυρό όπλο ήταν η στρατιωτική ίσχυς. Και είχαν και ένα, από τη στιγμή που έγιναν μουσουλμάνοι, είμαστε ήδη στον 11ο αιώνα, 4 αιώνες πριν, 5 εμφανίστηκε το Ισλάμ, έγιναν μουσουλμάνοι και υιοθέτησαν ένα δικό τους νόμο του πολέμου, το λεγόμενο Γκανιμέτ. Δηλαδή, είχαν το δικαίωμα, αυτός ήταν ο δικός τους νόμος του πολέμου. Όποιοι συμμετείχαν στην περικύκλωση μιας πόλης και στην κατάληψή της, είχαν δικαίωμα για 3 μέρες να λαφυραγωγούν την πόλη. Μετά, μόλις τελείωναν οι 3 μέρες, έπαβε η λαφυραγώγηση, με ό,τι είχες βρεθεί στα χέρια σου, σου ανήκανε. Και έτσι καλλιεργήθηκε το δόγμα της λαιλασίας του πλούτου των άλλων. Πήραν τη μια πόλη, πήραν τον πλούτο που συσσωρεύονταν 2 χρόνια μέσα στη διαδικασία που ανέφερα, μετά στην άλλη πόλη, στην άλλη πόλη. Αυτό αναφέρει στο βιβλίο του, για να διαβάσω και ποιο είναι, γιατί είπα μην τα θυμόμαστε και όλα. Στο βιβλίο του Παρακλημή του Ελληνισμού, ο Σπύρος Βριώνης, κατ' εμέν από τους σημαντικότερους Έλληνες, όχι διανοούμενος, Έλληνες του 20ου αιώνα, ο Σπύρος Βριώνης. Καθηγητής, νομίζω στο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, αλλά παγκόσμιας εμβέλειας,
Δύο είναι τα μνημειώδη έργα του στην αγγλική και εκδόθηκαν και στα ελληνικά. Το ένα είναι η παρακμή του μεσοελληνικού και η άλλη είναι ο μηχανισμός καταστροφής για τους Έλληνες Κωνσταντινούπολης. Εκεί λοιπόν έχει και ένα χάρτη μέσα ο Ευριώνης και έχει τις πόλεις που λαιλάτησαν από τον 10ο μέχρι τον 14ο αιώνα. Και εκεί ήταν η παρακμή. Γιατί η παρακμή? Διότι πήγαιναν από πόλη σε πόλη, λαιλατούσαν, κατέστρεφαν, μετά την καταλάμβαναν φυσικά, στην άλλη, και έτσι καταστράφηκε ο πολιτισμός και ο πλούτος λαιλατήθηκε, που συσσωρεύονταν 2.000 χρόνια μέσα από μια άλλη διαδικασία. Στη συνέχεια έχουμε την περίοδο των Σελτζούκων, έχουμε την περίοδο των Οθωμανών. Οι Οθωμανοί κατόρθωσαν και ένωσαν όλα τα ομιράτα που είχαν δημιουργηθεί. Είχαν δημιουργηθεί διάφορα ομιράτα. Τον Αϊντίνο Γουλαρί στο Αϊδίνι, το Μεντεσέ κάτω στην περιοχή της Λυκίας και των νησιών των Δωδεκανήσων, όσα είχαν καταλάβει. Αυτή λοιπόν η διαδικασία της επέκτασης ήταν και ένας τρόπος ύπαρξης για την... Πάμε τώρα πια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή τα ταμεία της, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τα γέμιζε με δύο τρόπους. Για να μπορεί να συντηρεί την Τζιχάν, τον ιερό πόλεμο που έκανε, ο επεκτατικός πόλεμος ήταν ιερός πόλεμος να επεκτατεί το Ισλάμ. Γιατί ήταν θεοκρατική η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Χαλίφης, δηλαδή ο εκπρόσωπος του Μωάνδε στη γη ήταν ο Σουλτάνος. Και δύο ήταν οι τρόποι με τους οποίους γέμιζαν τα ταμεία τους. Ένας ήταν η φορολογία στους χριστιανούς, στους μη Μουαμεθάνους, στους μη Μουσουλμάνους. Είχαν αυξημένη η λεγόμενη δεκάτη φορολογία και αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη συν ο πλούτος που εξασφάλιζαν από την επέκταση. Νέες κτίσεις, νέο γκανιμέτ, νέα ελαφυραγώγηση, τα πολλά στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό λοιπόν σταμάτησε, αυτή η διαδικασία επέκταση κάποια στιγμή έχει και τέλος. 1699 στις πύλες της Βιέννης, όπου έγινε και η συνθήκη του Κάρλοβιτς. Εκεί σταματάει αυτή η διαδικασία και πλέον κόβεται ο ένας πόρος με τον οποίο γέμιζαν τα ταμεία τους οι Σουλτάνοι, αλλά και οι τοπικοί ηγέτες. Ο πόρος της ελασίας του πλούτου των άλλων και μένει μόνον η φορολογία, που δεν στρατεύονταν οι μη μουσουλμάνοι για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί ο στρατός τους ήταν μουσουλμανικός, άρα έκαναν έναν θρησκευτικό αγώνα, δεν μπορεί να συμμετέχει, ήταν μυαρό για αυτούς να συμμετέχουν χριστιανοί ή Εβραίοι ή άλλοι στον ιερό πόλεμο των μουσουλμάνων. Και ο δεύτερος λόγος, τους άφησαν να παράγουν πλούτο, εμπόριο και πρωτογενή παραγωγή για να μπορούν αυτοί να παίρνουν τα λεφτά, το φόρο και να χρηματοδοτούν τους πολέμους τους. Ατέλειωτη πόλεμη. Περνάμε λοιπόν αυτή η κατάσταση που σταμάτησε να έρχεται ο εξωτερικός πλούτος, δημιούργησε μία παρακμιακή κατάσταση και έχουμε μία περίοδο σταθερότητας και μετά αρχίζει και πέφτει. Αρχίζει και πέφτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή να μειώνεται. Το ξύλωμα του πουλόβερ, κρατήστε το αυτό, ξεκίνησε με την Ελληνική Επανάσταση. Στην ουσία, και οι Σέρβοι είχαν ξεκινήσει πιο μπροστά, αλλά στην ουσία ανεξάρτητο κράτος, το πρώτο από τα ημάτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το δημιούργησαμε εμείς οι Έλληνες. Εμείς τους ξυλώσαμε τότε, εμείς μπορούμε να τους ξαναξυλώσουμε και τώρα. Και τώρα, για όσους έχουν, νομίζουν, μιλούν για μεγάλη Τουρκία. Ναι, είναι μεγάλη Τουρκία, αλλά έχει και μεγάλα προβλήματα, έχει και μεγάλες ευπάθειες, αδυναμίες. Εντάξει, μη μας μπαίνουν λοιπόν πολύ στο ρουθούνι, γιατί από εμάς μπορεί να ξαναρχίσει να ξυλώνεται το πουλόβερ. Και αφήστε να τους φέρουν εδώ πέρα με τους 300 ο Μητσοτάκης να φέρει τον Ερντογάν, αφήστε να νομίζουν έτσι. Δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε λοιπόν στην περίοδο της παρακμής. Η παρακμή, τα βασικά στοιχεία είναι αυτά που είπα, υπάρχουν φυσικά και άλλα στοιχεία όπως η αδυναμία. Όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση δεν μπορούσε, ακριβώς επειδή ήταν απόντες από το γίγνεσθε το διεθνές
στα ζητήματα του πλούτου και της οικονομίας, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τα βήματα της βιομηχανικής επανάστασης και αυτό είχε επίπτωση και στο στρατό. Όλο αυτό το διάστημα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της επέκτασης και της μεγέθυνσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν το εξής: ένα, ο ισχυρός στρατός σε σχέση με τους πολιτισμένους, εννοώ με την άλλη πλούσιους και πολιτισμένους λαούς που κατέκτησαν. Όμως αυτό το πράγμα σταδιακά με τη βιομηχανική επανάσταση άρχισε να χάνει αυτό το πλεονέκτημα, γιατί βγήκαν νέα όπλα τα οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία είτε δεν μπορούσε να πάρει είτε δεν μπορούσε να παράγει. Και έτσι οδηγηθήκαμε σταδιακά στην... Αναγκάστηκαν να φέρουν τους Γερμανούς λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να τους εξυγχρονίσουν το στρατό. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Ήδη τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της εποχής, δηλαδή υπήρχε κτίριο που υπάρχει ακόμα στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχαν εγκατασταθεί οι ξένοι και εισέπραταν τους φόρους. Κάτι σας θυμίζει αυτό για την Ελλάδα πρόσφατα, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, και έτσι φτάσαμε στην παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη διάλυσή της. Ερχόμαστε στην... φυσικά υπάρχουν και άλλοι λόγοι, τώρα προσπάθησα με αδρές γραμμές να... Υπάρχει λόγος που το κάνω αυτό, να εξηγήσω. Φτάνουμε λοιπόν στον Κεμάλ και στην ίδρυση του νέου κράτους. Όταν ο Κεμάλ έκανε το νέο κράτος, ήξερε καλύτερα από τον καθένα τις αδυναμίες που έχει αυτό το κράτος, που είχε και συνεχίζει να έχει. Και τι ακολούθησε? Ακολούθησε μία εξαιρετικά εσωστρεφή πολιτική, τον βοηθήσαμε και εμείς σε αυτό, συμφωνίες Βενιζέλου, Ιεννανού και τα λοιπά, μία εξαιρετικά εσωστρεφή πολιτική. Ο Κεμάλ είναι ο μοναδικός, πιστεύω, πρόεδρος που δεν βγήκε ποτέ στο εξωτερικό. Ποτέ! Είχε στόχο να τσιμεντοποιήσει, έτσι λέγεται, μπετονλασμά πολιτικά σε, δηλαδή η πολιτική της τσιμεντοποίησης των λαών που είχαν απομείνει μέσα στη Νέα Τουρκία, αφού είχε εξαντώσει τους χριστιανούς, εκδίωξε τους Έλληνες με την σοφή απόφαση να φύγουν οι Έλληνες με την σοφή σε εισαγωγικά, έτσι, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, είχε απαλλαγή από τους Αρμένιους και τους Ασσύριους με τη γενοκτονία, από πολλούς Έλληνες, 1,5 εκατομμύριο και εμάς μας είχε μακελέψει, όσοι έμειναν έφυγαν, άρα έμειναν μόνο μουσουλμάνοι στην... Αλλά αυτό ήταν ένα συνονθήλευμα. Δεν είναι μόνο οι Κούρδοι. Έχει 2-3 εκατομμύρια Βόσνιους. Αυτούς τους πήραν σχεδόν με τη βία για να κάνουν ένα καθαρό μουσουλμανικό τουρκικό κράτος, οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί. Εννοώ μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έχει 2-3 εκατομμύρια Βόσνιους. 2-3 εκατομμύρια Αλβανούς. Αλβανούς πούρους, καθαρούς, έτσι. Έχει Άραβες. Έχει Τσερκέζους και άλλους Καυκάσιους φυλές που τους έφερε μετά την επέκταση της Ρωσίας στην περιοχή του Καυκάσου. Έχει ανθρώπους που αλλαξοπίστησαν, Αρμένιους, Έλληνες κτλ. Και έχει και Κούρδους. 30 τόσες φυλές. Άρα εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα το διαπίστωσε ο Μουσταφά και μάλιστα τα πρώτα χρόνια της διοίκησής του. Το 24 οι Άγγλοι του έκαναν με τη συνθήκη της Λοζάνης υπογράφηκαν όλα τα σύνορα εκτός από τα σύνορα του Ιράκ. Γιατί ο Μουσταφά Κεμάλ δεν ήθελε να αφήσει το Κερκού και τη Μοσούλη. Τότε το Ιράκ έγινε βασίλειο του Ιράκ, προτεκτοράτο της Αγγλίας. Η Αγγλία για να τον υποχρεώσει να υπογράψει συμφωνία οριοθέτηση των συνόρων, του έβγαλε το 1924 την επανάσταση, την εξέγερση των Νεστοριανών χριστιανών που είχαν απομείνει σε μια περιοχή αδιευκρίνηστη εκεί μεταξύ των συνόρων που είναι σήμερα Ιράκ-Τουρκίας. Εκεί λοιπόν τους έβαλε να εξεγερθούν για να πιέσει τον Κεμάλ να υπογράψει. Ο Κεμάλ έστειλε στρατεύματα εκεί, 20.000 νεκρούς, και αμέσως μετά την επόμενη χρονιά την επανάσταση, την εξέγερση του Σεϊχ Σαΐντ, των Κούρδων δηλαδή. Εκεί είχαν καταλάβει πόσους νομούς οι Κούρδοι, απελευθερώθηκαν για μερικούς μήνες, πήγε ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ στα μέτωπα για να καταπνίξει την εξέγερσή τους και τότε υποχρεώθηκε να υπογράψει συμφωνία της Άγκυρας με την οποία οριοθετήθηκαν τα σύνορα.
Στη συνέχεια λοιπόν, γνωρίζοντας αυτά τα προβλήματα, αυτή την κουρελού που ονομάζεται τουρκικό έθνος, ακολούθησε εξαιρετικά εσωστρεφή πολιτική. Δεν άνοιξε κανένα μέτωπο, με εξαίρεση την Κύπρο το 1974 που δεν το έκανε η Κεμαλική. Οι Άγγλοι το έκαναν μαζί με τους φίλους μας τους Αμερικανούς και έπαιξαν και ένα ρόλο εκεί και οι Ισραηλινοί. Εντάξει, για να τα λέμε όλα, η αλήθεια σώζει. Γιατί ακολούθησε την ισοστρεφή πολιτική? Ακολούθησε πολιτική αφομοίωσης δια της βίας. Σας είχα πει προχθές την επιχείρηση Τούντζελη, δηλαδή μπρούντζινη γροθιά. Ό,τι αρνούνταν, όσοι αρνούνταν να αφομοιωθούν με το καλό, με το ζόρι. Και το έχω μεταφράσει, θέλω να το εκδώσω, είναι μνημείο ναζισμού και φασισμού. Το σχέδιο αφομοίωσης των Κούρδων το 1925 που έκανε, 26, μετά τις επαναστάσεις, μετά το Σέικ Σαΐτ αμέσως. Ένα μυστικό σχέδιο διάταγμα, το οποίο το εφαρμόζουμε μέχρι σήμερα. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτήν την διαδικασία και με τις γενοκτονίες και στη συνέχεια με το Βαρλίκ Βεργκισί το 42 και το 55 με τη λαιλασία του πλούτου των άλλων των Ελλήνων, προσπάθησαν να δημιουργήσουν μία αστική τάξη που δεν είχαν και μία διαδικασία, να δημιουργήσουν μία διαδικασία πρωτογενούς παραγωγής, είτε πρωτογενούς και δευτερογενούς και τριτογενούς. Δευτερογενούς είναι η βιομηχανία. Όμως όλα αυτά ήταν στα χέρια Ελλήνων και Αρμενίων βασικά. Γι' αυτό τους ξεπάστρεψαν, πήραν τις βιομηχανίες τους. Οι σημερινοί βιομήχανες και μεγάλοι επιχειρηματίες στην Τουρκία έχουν πατήσανε πάνω στα κορμιά και στις περιουσίες των Ελλήνων και των Αρμενίων. Φτάσαμε λοιπόν στο 2002 που ήρθε το πολιτικό Ισλάμ. Αλλάξαμε φύλο, έφυγαν οι εσωστρεφείς και έρχεται ο Ερντογάν λοιπόν, ο οποίος κατηγορεί τους Κεμαλικούς ως προδότες, ότι εξαιτίας τους έπαθε η Τουρκία, συρρυκνώθηκε νεότουρκοι και κεμαλικοί. Εξαιτίας τους συρρυκνώθηκε, τους κατηγορεί και λέει εγώ θα ξανακάνω την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και τι προσπαθεί να κάνει? Είδε την Οθωμανική ιστορία και τις αδυναμίες που σας ανέφερα. Ποιες ήταν αδυναμίες? Δυο. Η παραγωγή πλούτου και το γεγονός ότι έχασαν το συγκριτικό πλεονέκτημα, τα όπλα, τη στρατιωτική ισχύ. Τι είπε ο Ερντογάν? Αυτά τα δύο εγώ θα τα διορθώσω για να μπορέσω να ξανακάνω μεγάλη την Τουρκία. Και όντως έκανε σχέδιο για την οικονομία, πενταπλασίασε τις εξαγωγές της Τουρκίας, έχει στόχο να φτάσει ένα τρεις τέτοια εξαγωγές. Τώρα μπορεί να αγγίζει και τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκανε παραγωγική, ισχυρή παραγωγική βάση, με συμβαδεμένη τράπεζα, δεν έχει σημασία, τα έκανε και διαπιστώνοντας ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε επειδή ήταν απολύτως εξαρτημένη σε οπλικά συστήματα απ' έξω, είπε όχι, εγώ θα κάνω εθνική αμυντική βιομηχανία. Και σε ένα βαθμό το έκανε. Και φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο που θεωρεί ότι απέκτησε μια οικονομική ισχύ σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, γι' αυτό έρχεται και με 300 άτομα εδώ, επίδειξη ισχύως θέλει να μας κάνει, και έκανε και εθνική αμυντική βιομηχανία και μας το λέει, και δεν μας το λέει μόνο ο Ερντογάν, μας το λένε και διάφορα παπαγαλάκια του στην Ελλάδα. Αυτό το οπλικό σύστημα, εκείνο το οπλικό σύστημα, το άλλο οπλικό σύστημα. Εντάξει, φτάνει. Η προπαγάνδα την έχουμε γκώσαμε, πώς τα λένε εδώ οι λαοί, στα λαϊκά. Και φτάσαμε λοιπόν τώρα στο σημείο που ο Ερντογάν ξεδιπλώνει τη στρατηγική του. Ποια είναι η εθνική στρατηγική? Έχει τρεις πυλώνες. Τρεις. Είπαμε, το ανάποδο δείχνουμε έτσι. Πρώτος πυλώνας είναι ο παντουρκισμός, παντουρανισμός. Δηλαδή να ενώσει όλες τις χώρες που μιλούν μία γλώσσα που ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των τουρανικών τουρκικών γλωσσών, να τους ενώσει. Ξεκίνησε ο Ζαλ αυτό, αλλά το επιτάχυνε και το έδωσε μια μορφή, θα έλεγα επικίνδυνη, τα Ερντογάν, και έκαναν οργανισμό τουρκικών κρατών, δηλαδή ένα διεθνή οργανισμό ο οποίος έχει γραμματεία, έχει γενικό γραμματέα, λειτουργεί. Και κάνουν κάθε χρόνο συνόδους κορυφής και όλα αυτά, εκεί που θέλουν να βάλουν και το ψευδοκράτος. Και πέτυχαν να το έχουν ως παρατηρητή. Εντάξει, ήταν
μία ήττα της ελληνικής διπλωματίας, τα ζώα μου αργά ή ύπνε που παίρνει στα παιδιά, ναι ναι, κοιμηθείτε. Κοιμηθείτε, θα νιώσετε πολύ άσχημα όταν θα έρθει η στιγμή να πάρουμε τους καρπούς της πολιτικής σας, του πολιτικού σας ύπνου μάλλον. Κοιμηθείτε. Και αφήστε τον Ερντογάν να αλωνίζει. Εν πάση περιπτώσει, παντουρκισμός, τι θέλει να κάνει με αυτό ο Ερντογάν, με τον παντουρκισμό. Αν δούμε το χάρτη, ο παντουρκισμός επεκτείνεται, αυτές οι οργανισμός τουρκικών κρατών, στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, ακουμπάει και την Κίνα, γιατί έχουμε και εκεί 10-15 εκατομμύρια Ουιγούρους, Τούρκους λένε. Άρα τι κάνει ο Ερντογάν, αυτό το πασάρι στους δυτικούς και λέει, κοιτάξτε, θέλετε να πλήξετε τη Ρωσία, εδώ, μέσω ΕΜΟΥ, μόνοι σας δεν μπορείτε να το κάνετε. Μέσω του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Βοηθήστε με, διότι στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο η Τουρκία και ο Ερντογάν. Βοηθήστε με λοιπόν, για να σας βοηθήσω κι εγώ εκεί. Τα ίδια λέει και στους Ρώσους. Για να μην πάμε με τους δυτικούς, εδώ, δώσε και εσύ τη βοήθειά σου, τα ίδια λέει και στους Κινέζους. Άρα και φυσικά έχει ως στόχο να πάρει από τους χώρες αυτές που έχουν, είναι πλούσιες σε ενεργειακές πρώτες ύλες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, να παίρνει με όρους προνομιακούς για να αναπτύξει την οικονομία, γιατί η Τουρκία δεν έχει δικές της ενεργειακές πρώτες ύλες να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Δεύτερος πυλώνας, πανισλαμισμός. Ο πανισλαμισμός ή νέο χαλιφάτο. Τι θέλει ο Ερντογάν λοιπόν με τον πανισλαμισμό? Το χαλιφάτο το κατάργησε ο Μουσταφά Κεμάλ το 25 νομίζω. Αυτός θέλει σταδιακά να ιδρύσει πάλι το χαλιφάτο. Τι ήταν το χαλιφάτο? Το χαλιφάτο ήταν η εκπροσώπηση του Μωάμεθ στη γη, που όφυλαν οι μουσουλμανικοί λαοί να έχουν ένα σεβασμό και να υπακούν. Ο Ερντογάν λοιπόν διεκδικεί αυτό το ρόλο. Δεν είναι εύκολο, έχει τους Άραβες οι οποίοι είναι ανταγωνιστές σε αυτό, δεν θα το χαρίσουν εύκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδικεί αυτό το ρόλο και οι βασικοί του σύμμαχοι είναι το Πακιστάν, μια μεγάλη χώρα, η Ινδονησία, η Μαλαισία, αυτούς τους έχει πάρει. Και προσπαθεί τώρα να πάρει και άλλες μουσουλμανικές χώρες στην Αφρική, γι' αυτό έχει ένα πραγματικά τεράστιο σχέδιο για την Αφρική, για τους μουσουλμάνους της Αφρικής. Τους δίνει χάντρες και τους παίρνει μαζί του. Γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν? Για να αποκτήσει πολιτική ισχύ, γεωπολιτική ισχύ. Τι άλλο? Για να πουλάει τα όπλα του. Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Δεν μπορείς να κάνεις αμυντική βιομηχανία μόνο για το δικό σου το στρατό. Δεν έχει, το έχει κάνει κανένας αυτό. Ελάχιστοι το έκαναν. Πρέπει να βρεις και αγορές να πουλάς. Στις λεγόμενες τουρκικές χώρες θα πουλάει και στις μουσουλμανικές χώρες. Και το κάνει ήδη. Επίσης, εξαγωγές με την παραγωγική βάση και τη βιομηχανία που έχει κάνει, και να εξάγει προϊόντα και στις τουρκόφωνες χώρες και στις μουσουλμανικές χώρες. Και φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι η Τουρκία να γίνει το έκτο μέλος, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, αυτά δεν είναι, δεν βγάζω από την κοιλιά μου. Έχω μεταφράσει τις τρεις τελευταίες ομιλίες που έκανε στις γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ. Αυτό λέει. Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος για να εκφράζεται από πέντε, από τα πέντε μόνιμα μέλη. Και οι μουσουλμάνοι δεν εκπροσωπούνται, λέει. Δεν θέλουμε να μας εκπροσωπείτε πλέον εσείς. Πάει και ο τρίτος πυλώνας, ο δεύτερος πυλώνας, πάμε στον τρίτο. Τρίτος είναι ο νεοοθωμανισμός. Εκεί εντασσόμαστε εμείς. Κύπρος και Ελλάδα. Τι θέλει να κάνει? Μας το είπε ο Νταβούτογλου με το βιβλίο του «Το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας». Στις μουσουλμανικές χώρες που ιδρύθηκαν μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θέλει να έχει, στην ουσία να τις προσαρτήσει, να τις κάνει προτεκτοράτα, και δια της σκληρής ισχύως, όχι να τις καθυποτάξει με σκληρή ισχύ, να έχει παρουσία σκληρής ισχύως τουρκικών στρατευμάτων σε αυτές. Αλβανία, Κωσυφοπαίδιο, Σκόπια, που δεν είναι πλήρως, είναι μισή-μισή μουσουλμάνοι, είναι πόσο, 30-40%, Βοσνία και Λιβύη. Στην Αίγυπτο πήγε να το κάνει, τα βρήκε σκούρα. Στην Συρία πήγε να την ανατρέψει τον Άσαντ για να κάνει τη Συρία προτεκτοράτο. Και τώρα οι δικοί μας,
Αντί αυτό να το διαλαλούν ότι πήγε να καταστρέψει μια χώρα μέλος του ΟΗΕ και εξ αυτού του λόγου έχει 3-3,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, οι δικοί μας λένε «Α, την καημένη την Τουρκία που έχει πρόσφυγες, δεν ξέρουν τι τους γίνεται πραγματικά». Αντί να το διαλαλούν αυτό και να λένε ένα κράτος εγκληματίας που εξαιτίας της δικής του πολιτικής έχει πρόσφυγες, λέει να τους πληρώσουμε, να νιώθουμε και ενοχές δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αν συνέβαινε αυτό, αν η Τουρκία λοιπόν έχει παίξει με, με αυτόν τον νεοοθωμανικό της ρόλο και με τον πανισλαμισμό της, ήθελε να μετατρέψει την Ανατολική Μεσόγειο σε μουσουλμανική λίμνη υπό τη δική της επιρροή. Γιατί? Για να πάρει όλα τα κοιτάσματα μεταξύ άλλων. Και αν είχε γίνει αυτό, την Ισία, Λιβύη, Αίγυπτος, Συρία και Γάζα, όλες μουσουλμανική αδερφότητα. Εκεί ήταν αρχηγός ο Ερντογάν. Αν είχε γίνει αυτό, θα είχε πάρει όλα τα κοιτάσματα. Οι μοναδικές κουκίδες θα ήταν το Ισραήλ και η Κύπρος, η ελεύθερη Κύπρος. Πόσο θα άντεγαν αυτοί, τι θα κάνανε εκεί πέρα? Ευτυχώς είχαμε την ανατροπή και την έλευση του Σίσι, είδαν τα λάθη τους και στην Ουάσιγκτον όλα αυτά, γιατί ήταν και ένα σχέδιο από εκεί πέρα, από τη Σκοντολίζα Ράις νομίζω. Η Τινησία ανατράπηκε, η Λιβύη είναι η κατάσταση που είναι, ο Άσαντ άντεξε, μπράβο. Και με τη Γάζα να δούμε τι θα γίνει. Άρα δεν του βγήκε αυτό, αλλά πάει σε τόση. Άρα με σκληρή ισχύ, παρουσία στρατού σε όλες αυτές τις περιοχές και προτεκτεροποίηση αυτών των κρατών και δια της ήπιας ισχύως, δηλαδή τα τζαμιά, οι γέφυρες, οι βρύσες, οθωμανικά μνημεία, που έχει κάνει απίστευτη δουλειά του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και στην Ελλάδα, αλλά να σας πληρώσουμε να τα αναδείξουμε, να αναδείξει την οθωμανική επιρροή, πολιτισμική επιρροή, δια της ήπιας ισχύως της οικονομίας, γι' αυτό φέρνει 300 εδώ πέρα, και τον γκλι γκλι που μας κάνει όλο αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να μας καθυποτάξει, να μας κάνει ξανά βιλαέτια της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για να φανταστείτε δε την τύφλα που έχει αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνικό κράτος, δεν έχουμε μνημείο μουσείο γενοκτονίας στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη που έχει φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη ευρύτερη περιοχή 1 εκατομμύριο γενοκτονημένους, απογόνους γενοκτόνων, δεν έχουμε μουσείο γενοκτονίας και έχουμε μουσείο του Σφαγέα, του Μουσταφά Κεμάλ, που παρευρέθηκε Έλληνας υφυπουργός εξωτερικών στα εγγένεια του μουσείου και μάλιστα του κυρίου Σαμαρά. Τι να πεις τώρα, για πες μου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση, αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μια Τουρκία του Ερντογάν που έχει δει τα λάθη της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προσπαθεί να τα διορθώσει για να κάνει την ανασύστασή της. Τρία δόγματα, τρεις πυλώνες του δόγματος. Εγώ σας αφήνω να σκεφτείτε πού θα πάει αυτή η χώρα από τη στιγμή που δεν κατανοεί τι είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία και κάνουμε αυτά που κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα τι μας έμεινε? Μας έμεινε 30 λεπτά. Τι να πούμε για το υπόλοιπο της εκπομπής? Πάμε γρήγορα. Ισραηλινά τάγκς παρακυκλώνουν τη Δευτέρα. Κάτσε να γράψουμε καταρχάς το χρονοδιάγραμμα εδώ. Λοιπόν, Ισραηλινά άρματα περικυκλώνουν τη Δευτέρα, σήμερα Δευτέρα, το Ινδονησιακό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Αναλυτικότερα, αναφορές από παλαιστινιακές πηγές έκαναν λόγο από νωρίς τη Δευτέρα για Ισραηλινή επίθεση στην περιοχή όπου βρίσκεται το Ινδονησιακό νοσοκομείο. Το Αλ Τζαζίρα, επικαλούμενα άτομα κοντά στην περιοχή, μετέδωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το Ινδονησιακό νοσοκομείο, βομβαρδίζοντας την περιοχή του νοσοκομείου. Φαίνεται ότι θα γίνει απόπειρα εφόδου στο Ινδονησιακό νοσοκομείο, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει κλείσει η γεννήτρια του νοσοκομείου, το οποίο είναι το μόνο που προσπαθεί ακόμα να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, μαζί με μια μικρότερη ιατρική εγκατάσταση. Στη συνέχεια, ο Ασράφ Αλ Κιντρέχ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 12 ασθενείς και συγγενείς τους σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα εναντίον του Ινδονησιακού νοσοκομείου. Ο Ισραηλινός στρατός πολιορκεί το Ινδονησιακό
νοσοκομείο και φοβόμαστε πως θα συμβεί εκεί ό,τι και στην Αλ Σίφα. Συμφωνήθηκε να κηρυχθεί εντός της ημέρας κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζει εκπρόσωπος της Χαμάς για τους ομήρους. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, λέει το Ισραήλ. Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων σε αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός για μερικές μέρες έχει κλείσει, σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπου της τρομοκρατικής οργάνωσης που μίλησε στην Ιορδανική εφημερίδα Al Ghand. Σύμφωνα με την Al Ghand, ο αξιωματούχος της Χαμάς είπε ότι η συμφωνία θα έχει διάρκεια από 4 έως 5 μέρες, τα είπα χθες. 3 λέει το Ισραήλ, 5 λέει η Χαμάς. Κάντε το 4 να τελειώνουμε. Σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 50 ομήρων. Υποστηρίζεται επίσης πως θα τεθεί σε εφαρμογή σήμερα στις 11 η ώρα, τώρα είναι βράδυ, και προβλέπει επίσης την αποφυλάξη περίπου 150 γυναικών και παιδιών που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ. Οι επιχείρησεις εντωμεταξύ του Ισραηλινού στρατού συνεχίζονται. Απ' την άλλη πλευρά λένε οι Ιρανοί ότι η Χαμάς κάνει πόλεμο φθοράς. Τι φθοράς να κάνει, τι φθοράς, αφού είναι αποκλεισμένοι από παντού, όσο περνάει ο καιρός θα λειτουργεί υπέρ του Ισραήλ αυτή η ιστορία. Δεν αναπληρώνονται ούτε τα εφόδια ούτε το προσωπικό. Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι 13.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, ανάμεσά τους 5.500 παιδιά και 3.500 γυναίκες. Ο αριθμός των τραυματιών είναι 30.000. Πού θεραπεύονται αυτοί οι τραυματίες, αφού δεν υπάρχουν νοσοκομεία? Το Υπουργείο Υγείας Χαμάς ανακοίνωσε ότι 41 μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν σήμερα από αεροπορικό πλήγμα στο σπίτι τους σε συνοικία στο κέντρο της πόλης της Γάζας. Το Υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα 41 μελών της οικογένειας Μάλκα που σκοτώθηκαν τα ξημερώματα στη συνοικία Ζεϊτούν. Το γαλλικό πρακτορείο διαπίστωσε ότι το πρωί σημειώθηκαν στην περιοχή σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στις Ισραηλινές δυνάμεις και τις δυνάμεις της Χαμάς, καθώς και έγιναν Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Τώρα πάμε στο ψητό. Μετά τον πόλεμο, θα ήταν μια επιλογή να προωθεί η εθελοντική επανεγκατάσταση Παλαιστινίων στη Γάζα έξω από τη Λωρίδα για ανθρωπιστικούς λόγους Παλαιστινίων της Γάζας. Η Υπουργός Πληροφοριών του Ισραήλ, Γκίλα Γκαμλιέλ, αυτή που είχε κάνει το σχέδιο που έλεγε να έρθουν πάνω στην Ελλάδα 200.000, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενθαρρύνει μια εθελοντική επανεγκατάσταση των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας σε άλλες χώρες. Αντί να παρέχει χρήματα για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας ή στην αποτυχημένη υπηρεσία αρρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, την UNRWA, η διεθνής κοινότητα μπορεί να συμβάλλει στο κόστος της επανεγκατάστασης και να βοηθήσει τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να βρουν μια νέα ζωή στις νέες χώρες υποδοχής τους. Έγραψε η υπουργός του Λικούντ, Γκίλα Γκαμλιέλ, στην εφημερίδα Jerusalem Post. Μετά τον πόλεμο θα ήταν μια επιλογή. Είδατε τι καλοί άνθρωποι είναι. Λέει, αφού λέει είναι κατεστραμμένοι. Δεν λέει ότι την καταστρέφουν αυτή σκόπιμα για να μην είναι πλέον βιώσιμη η ζωή στη Γάζα. Αφού είναι κατεστραμμένη, γιατί να δώσετε λεφτά να την ξαναφτιάξετε, δώστε λεφτά να εγκατασταθούν αλλού. Εθνοκάθαρση λέγεται αυτό, κυρία Γκίλα. Εθνοκάθαρση, 21ος αιώνας, εθνοκάθαρση. Και το λέω αυτό σαν μέλος μιας οικογένειας που υπέστη γενοκτονία, όπως και εσείς υποστήκατε το όλο καύτωμα. Εγώ δεν το ξεχνώ πάντως. Εσείς το ξεχνάτε? Μετά τον πόλεμο θα ήταν μια επιλογή να προωθεί εθελοντική εγκατάσταση Παλαιστινίου της Γάζας έξω από τη Λωρίδα για ανθρωπιστικούς λόγους. Το βάζουμε και για ανθρωπιστικούς λόγους. Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω για να Γιάννη. Πρόσθεσε ο πολιτικός που ανήκει στο κόμμα του Νετανιάχου, όλες οι προηγούμενες προσπάθειες για λύση απέτυχαν. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να είναι μια λύση win-win. Μια νίκη για τους πολίτες της Γάζας που θέλουν μια καλύτερη ζωή και μια νίκη για το Ισραήλ μετά από αυτή την καταστροφή. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς έχει προειδοποιήσει για μια δεύτερη Νάγκμπα υπό το φως της εκένωσης με εντολή του Ισραήλ περισσότερων από 1 εκατομμύριο ανθρώπων από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Με τον όρο Νάγκμπα, ο Αμπάς αναφερόταν στη φυγή ή την απέλαση, τον εκτοπισμό, άλλη εθνοκάθαρση, περίπου 760.000 Παλαιστινίων μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Τώρα, το 80% των κατοίκων της Γάζας είναι πρόσφυγες.
Οι απόγονοι προσφύγων που διώχθηκαν από τα εδάφη κατά τη διάρκεια της Νάγκμπα, της καταστροφής που συνιστούσε για το Παλαιστινιακό πληθυσμό η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Πολλοί σήμερα θεωρούν ότι βρίσκονται μπροστά σε μια δεύτερη Νάγκμπα. Ο Μπάιντεν λέει να μείνουν οι άνθρωποι, να ενωθεί η Λωρίδα της Γάζας με την Παλαιστινιακή Αρχή και να έχουμε μια νέα διοίκηση. Όπως βλέπετε, το Ισραήλ το αρνείται. Wall Street Journal. Να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, μια ζώνη no man land, όπου θα απαγορεύεται να ζουν Παλαιστίνοι, θέλει το Ισραήλ. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, το Ισραήλ δεν σκοπεύει να καταλάβει τη Γάζα. Αντιθέτως, θέλει να δημιουργήσει μια ζώνη στο Παλαιστινιακό έδαφος, όπου δεν θα επιτρέπεται να ζουν Παλαιστίνοι. Πώς είναι η Λωρίδα να κάνεις και. Βάσει του δημοσιεύματος, είναι πολύ πιθανό το σχέδιο αυτό του Ισραήλ να μην βρει σύμφωνε στη ΣΥΠΑ. Ενώ είναι ασαφές ποια θα είναι η αντίδραση των Αμερικανών. Όπως επισημαίνεται, μπορεί να προκληθεί δυσαρέσκεια από το γεγονός ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα περιορίσει την πρόσβαση των Παλαιστινίων στα εδάφη τους, τα οποία ωστόσο τεχνικά δεν πρόκειται να μειωθούν. Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν διαμηνήσει κατηγορηματικά πως δεν θα δεχθούν μία μείωση των Παλαιστινιακών εδαφών. Ετοιμάζονται για επίθεση στο Νότο, εγκληματίας διανόμου. Εγκληματίας πολέμου διανόμου, θανατική ποινή για τρομοκράτες και άρνηση ιατρικής βοήθειας σε κρατουμένους. Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ θα συζητήσει σήμερα Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου, την πρόθεση νομοσχεδίου για επιβολή θανατικής ποινής για τους τρομοκράτες και να μην τους περιθάλπτουν. Πολύ γρήγορα πάμε, γιατί έχουμε μια πολύ σοβαρή. Να πούμε ότι έδωσε ένα βίντεο το Ισραηλινό στρατός, με το οποίο φαίνεται ότι είναι δύο όμεροι, νομίζω, αλλοδαποί μέσα στο Αλσίφα, και λένε ότι υπάρχει και ένα τούνελ 10 μέτρα κάτω από το Αλσίφα. Η Χαμάς έβγαλε ανακοίνωση και είπε αυτό που, το βίντεο που βγάλατε, προφανώς το πήραν από τις κάμερες στο νοσοκομείο, λέει είναι υπέρ μας, γιατί αυτοί ήταν άνθρωποι άρρωστοι και τους πήγαμε να γίνουν καλά. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική εξέλιξη είχαμε χθες. Προχθές είχαμε πει, μάλλον χθες, αναφέραμε στο χθεσινό εκπομπή, ότι στο χθεσινό δελτίο, ότι την ανακοίνωση της Ανσαρουλάχ και των Χούθη, που είπαν ότι περνάει πλοίο Ισραηλινών συμφερόντων, θα το αρπάζουμε. Χθες άρπαξαν ένα. Μεγάλο θέμα. Λοιπόν, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι χθες, ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έχουν καταλάβει ένα εμπορικό πλοίο εκεί στο στενό των Δακρύων, στην νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενώ έπλεε από Τουρκία στην Ινδία, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό αυτό ως πολύ σοβαρό σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μία ανάρτηση, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πρόσθεσαν ότι το πλοίο, το οποίο τα στοιχεία δεν γνωστοποίησαν, δεν ήταν Ισραηλινής ιδιοκτησίας, ενώ δεν υπάρχουν Ισραηλινοί στο πλήρωμά του. Οι αντάρτες, είπαμε, ότι απείλησαν. Με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου καταδίκασε με δρυμύτητα την Ιρανική επίθεση κατά διεθνούς πλοίου. Το πλοίο που ανήκει σε Βρετανική εταιρεία και έχει ναυρωθεί από Ιαπωνική εταιρεία, συνελήφθη από Ιρανικές εντολές, υπό Ιρανικές εντολές με την ημενική της Ιεμένης πολιτοφυλακή Χούθη. Το Ιράν αρνήθηκε σήμερα Δευτέρα τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι η Τεχεράνη εμπλέκεται στην κατάληψη του πλοίου. Σε σχετική διάπτωση προχώρησε ο Νάσερ Καναάνι, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα σύμφωνα με το Reuters. Την Κυριακή είπαμε ότι είναι η Ιρανική τρομοκρατική ενέργεια, το είπε το Ισραήλ. Οι Χούθοι, είπαμε, το κατέλαβαν. Είναι πολύ σημαντικό, εάν σταματούν ή τα καταλαμβάνουν όλα τα πλοία πειρατικά οι Χούθοι που μπαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, τότε θα πνίξουν οικονομικά το Ισραήλ. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Οι ομάδες αντίστασης που ελέγχονται από το Ιράν, εισαγωγικά, αναπροσαρμόζουν έξυπνα την άσκηση της πίεσης προς το Ισραήλ, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσεΐν Αμπντουλαχιάν, όπως μετέθεσαν τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν. Οι ομάδες αντίστασης έχουν ακόμα περαιτέρω δυνατότητες, πρόσθεσε ο ίδιος. Προφανώς, παρότι δεν το είπε, εννοούσε αυτό. Ο ίδιος, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, χαρακτήρισε σημαντικό να αποτραπεί η εθνοκάθαρση και αναγκαστική μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας και της Δυτικής Όχθης. Κάλεσε χθες Κυριακή 19 Νοεμβρίου τη Μόσχα να διαδραματίσει
πιο ενεργό ρόλο στις ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λαυρόφ. Ο Χουσεϊν Αμίρ Αμπντουλαχιάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να αποτραπούν οι εθνοτικές εκαθαρίσεις και η αναγκαστική μετανάστευση κατοίκων της Γάζας και της Δυτικής Όχθης. Τόνισε την ανάγκη η Ρωσία να διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο για την ειρήνη και την ασφάλεια. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι ο Λαυρόφ και ο Αμπντουλαχιάν συζήτησαν τηλεφωνικά την κατάσταση στη ζώνη της Παλαιστινο-Ισραηλινής σύγκρουσης, κατάπαυση του πυρός κτλ. Χαμενεΐ, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Το Ισραήλ υπέστη ήττα στον πόλεμο του εναντίον της Χαμάς και αυτό είναι γεγονός, υποστήριξε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Η ήττα του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα είναι γεγονός. Το να εισβάλλει σε νοσοκομεία και σε σπίτια δεν είναι νίκη, επειδή νίκη σημαίνει να επικρατεί τη άλλη πλευρά. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ έχει αποτύχει στην επίτευξη του στόχου του να καταστρέψει τη Χαμάς παρά τους μαζικούς βομβαρδισμούς της Γάζας. Αυτή η ανικανότητα αντανακλά την ανικανότητα των ΗΠΑ και των δυτικών κρατών που υποστηρίζουν το Ισραήλ. Είχαμε δύο ρουκέτες από το Λίβανο, συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Είχαμε και δηλώσεις του Γκάλαντ. Χθες είπε το Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Τις τελευταίες ημέρες οι υπηρεσίες ασφάλειας του Ισραήλ εντοπίζουν μία αυξανόμενη τάση του Ιράν να εντείνει τις επιθέσεις τρομοκρατών εναντίον του Ισραήλ μέσω πληρεξουσίων στο Ιράκ, τη Συρία και την Ιεμένη. Και είπε ότι το Ισραήλ θα διεξάγει έναν πολυμέτωπο πόλεμο με επίκεντρο τη Γάζα. Είπε ότι προσπαθεί να διευρύνει τον πόλεμο. Πάμε στο πέμπτο μας θέμα, διεθνείς αντιδράσεις. Αντίδραση είχαμε του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εγκάλεσε τον Νετανιάχου για τις υπερβολικά υψηλές απώλειες αμάχων στη Γάζα, υπενθυμίζοντάς του την απόλυτη ανάγκη διαχωρισμού των τρομοκρατών από τον πληθυσμό. Αυτό του τόνισε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες το βράδυ, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Είπε στον Νετανιάχου ο Μακρόν, εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία του για την αύξηση των βιαιοτήτων κατά των Παλαιστινίων πολιτών, ζητώντας να γίνουν τα πάντα για να προληφθεί η επέκταση της βίας και να διατηρηθεί η ηρεμία. Ο Μακρόν είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς. Καταδίκασε τις βιαιότητες που διαπράττονται κατά των Παλαιστινίων πολιτών σε Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία. Υπενθύμησε στον Αμπάς ο Μακρόν την ανάγκη για την Παλαιστινιακή Αρχή και όλες τις χώρες της περιοχής να καταδικάσουν απερίφραστα και με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ της 7 Οκτωβρίου. Κατά τη συνομιλία του, ο Μακρόν επανέλαβε τη σημασία της εφαρμογής άμεσης ανθρωπιστικής εκεχηρίας που θα έπρεπε να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, υπενθυμίζοντας επίσης την ανάγκη να αποφευθεί επέκταση της σύγκρουσης, κυρίως στο Λίβανο. Αυτό πονάει πολύ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, δήλωσε βαθύτατα σοκαρισμένος από τα πλήγματα σε δύο σχολεία του ΟΗΕ μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, με συνέπεια το θάνατο ή τον τραυματισμό δεκάδων αμάχων, κυρίως γυναικών και παιδιών. Οι άμαχοι, είπε, αναζητούσαν καταφύγιο στις εγκαταστάσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι άμαχοι αναζητούν καταφύγιο σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ σε όλη τη Γάζα εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων. Διαβεβαιώνω ότι οι εγκαταστάσεις μας είναι απαραβίαστες, είπε ο Γκουτιέρες σε ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς που διοικούν τη Γάζα προκαλεί ένα συγκλονιστικό και απαράδεκτο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων, καλώντας για την ανάγκη άμεσης ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός. Υπουργοί εξωτερικών αραβικών χωρών πήγαν στην Κίνα, θα πάνε και σε άλλες χώρες για να ζητήσουν την παρέμβαση μεγάλων χωρών για την υπόθεση της Γάζας. Το Πεκίνο θα εργαστεί για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας Γουάνγκ Γι και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να αποτρέψει την εξάπλωση της τραγωδίας. Ας εργαστούμε μαζί για να ηρεμήσει γρήγορα η κατάσταση στη Γάζα και να αποκατασταθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή και το συντομότερο δυνατό, είπε ο Γι, απευθυνόμενος σε αντιπροσωπεία κορυφαίων διπλωματών αραβικών κρατών και χωρών με κατά προτεραιότητα μουσουλμανικό πληθυσμό. Ξετυλίγεται η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, είπε, μιλώντας σε ένα ακροατήριο που αποτελείται από ομολόγους του και κορυφαίους διπλωμάτες. Των Υπουργών Εξωτερικών,
συμπεριλαμβανομένων των Υπουργών Εξωτερικών, της Παλαιστινιακής Αρχής, της Ινδονησίας, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας. Τώρα οι Άραβες, 57 κράτη και οι Μουσουλμάνοι, δεν μπόρεσαν να πάρουν μια κοινή απόφαση, τώρα ζητούν από τους άλλους. Τρεχαγύρευε. Η κατάσταση στη Γάζα πλήττει όλες τις χώρες του κόσμου και θέτει ξανά υπό αμφισβήτηση την ιδέα του καλού και του κακού και θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπότητας. Η Κίνα ανακοίνωσε την Κυριακή την επίσκεψη της Υπουργικής Αντιπροσωπείας, στην οποία συμμετέχει επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης. Είπε ο Γη ότι η Κίνα είναι καλή φίλη των μουσουλμανικών χωρών. Όλοι φίλοι είμαστε, εκεί που υπάρχει το κέρδος. Σε έκτακτη κοινή σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης στο ΡΙΑΤ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είχαμε αυτά που είπαμε. Η Άγκυρα διατηρεί τους υψηλούς τόνους εναντίον του Ισραήλ. Πάμε να δούμε τι λένε οι ΗΠΑ για το Πατριαρχείο. Συστηματικές διακρίσεις σε βάρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, απειλές για τις θρησκευτικές ελευθερίες και περιορισμό της ελευθερίας των χριστιανικών χώρων, καταγράφει η νέα έκθεση της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία των ΗΠΑ. Αλήθεια, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών γιατί δεν κάνει κάθε χρόνο μία τέτοια έκθεση και να καταγράφει τις ετήσια έκθεση της παραβιάσης των δικαιωμάτων των χριστιανών, των Ορθοδόξων και των Ελλήνων στο εξωτερικό. Γιατί δεν την κάνει κάθε χρόνο. Έχει κόπο. Ένας καφές λιγότερο στο κολονάκι και θα γίνει. Γιατί δεν το κάνετε. Περιμένουμε τους ξένους να τα λένε. Δηλαδή οι ξένοι κατηγορούν τον Ερντογάν και εμείς το φέρουμε εδώ πέρα. Αναλυτικότερα στην έκθεση εξετάζονται οι απειλές για τις θρησκευτικές περιουσίες στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των τόπων λατρείας, των θρησκευτικών ιδρυμάτων και των νεκροταφείων. Η έκθεση σημειώνει ότι παρόλο που η συνθήκη της Λοζάνης παρήχει προστασία και ελευθερία λατρείας για τις υπόλοιπες μη μουσουλμανικές κοινότητες, αυτή η προστασία και η ελευθερία συχνά περιορίστηκε σημαντικά και όχι σπανίως μέσω της δράσης εναντίον ιερών χριστιανικών χώρων. Πολιτική τους είναι αυτή. Μαλακά τα λέτε. Θα μου πεις τώρα ο Αμερικανός θα πήρε φίλε αφού δεν μιλάτε εσείς. Εμείς πάλι κάτι λέμε. Δίκιο. Η έκθεση δείχνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός επιθέσεων σε ελληνοορθόδοξες και άλλες ορθόδοξες εκκλησίες σημειώθηκε στην περιοχή του Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που σχετίζεται με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μη μουσουλμανικών πληθυσμών σε αυτή την περιοχή. Εκεί είναι οι εκκλησίες. Πού να γίνει. Άφησαν αλλού χριστιανούς. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι η δέσμευση της περιουσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια μορφή αντιπίνων, παρουσιάζοντας ως παράδειγμα την κατάσχεση του ελληνοορθόδοξου ορφανοτροφείου του Σπριγκύπου. Το συγκεκριμένο ορφανοτροφείο είχε κατασχεθεί το 1964 από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες δεν προχώρησαν στην απαραίτητη συντήρηση, αφήνοντας έτσι το κτίριο να υποστεί τη φθορά του χρόνου. Όπως σημειώνεται, μέχρι τη στιγμή που το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατάφερε να ανακτήσει την κυριότητα του κτιρίου μέσω προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το κτίριο είχε υποστεί σημαντικές ζημιές και είχε ρημωθεί. Το βάρος για την επισκευή και τη συντήρηση που έχει σημαντικό οικονομικό κόστος πέφτει στην ορθόδοξη κοινότητα. Οι Τούρκοι το κατέστρεψαν με την πολιτική τους, τώρα εμείς πρέπει να το. Εκατομμύρια ευρώ. Παρόλο που οι βομβιστικές επιθέσεις και οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν μειωθεί την τελευταία δεκαετία, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα περιστατικά βανδαλισμών, καταστροφής θρησκευτικών περιουσιακών στοιχείων μέσω εμπρισμού και κυνηγιού χρυσού, σε συνδυασμό με την έλλειψη δίωξης αυτών των περιστατικών, έχουν επηρεάσει όλο ένα και περισσότερο τις ελληνοορθόδοξες και άλλες ορθόδοξες κοινότητες στην Τουρκία. Συνοψίζοντας την έκθεση, εκφράζεται η εκτίμηση ότι αυτά τα ευρήματα αποτελούν ένδειξη μιας ευρύτερης πολιτικής αδιαφορίας για την προστασία και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των κοινοτήτων που απαρτίζουν τις μη μουσουλμανικές μειονότητες της χώρας. Ευτυχώς που έχουμε και τους ξένους και τους θυμούνται. Ρωσία-Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν πρόκειται να συμμετάσχει την επόμενη εβδομάδα στην διαδικτυακή σύνοδο κορυφής των ομάδων των 20, των 20 πλουσιωτέων χωρών και στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των BRICS, όπως ανακοινώθηκε στην εκπομπή Μόσχα Κρεμλίνο Πούτιν από το τηλεοπτικό κανάλι Ρώσια 1. Η διαδικτυακή σύνοδος των G20 που θα γίνει από την Ινδία προγραμματίστηκε για την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου. Στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, που έχει προγραμματιστεί για την 5η 23 Νοεμβρίου στο Μίνσκ, θα συμμετάσχει προσωπικά ο Πούτιν. Είναι το
με τα σοβιετικό ΝΑΤΟ, ας πούμε, ή με τα σοβιετικό σύμφωνα της Βαρσοβίας. Σύμφωνα πάντα με τον τηλεοπτικό σταθμό, προγραμματίζεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν να παραστεί στο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Μηχανική Μάθηση που διοργανώνει η Sberbank, που θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα μέτωπα της Ουκρανίας. Daniel Davis, Αμερικανός αντισταγματάρχης. Δώσαμε 5.000 τεθωρακισμένα στην Ουκρανία και απέτυχε. Δεν υπάρχει νίκη. Οι ΗΠΑ προμήθευσαν με 5.000 τεθωρακισμένα οχήματα, δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ περισσότερα από όσα δόρισε η Ευρώπη. Κάναμε τα πάντα, αλλά δεν βοήθησαν ώστε να σπάσει η γραμμή του μετόπου. Σε ποια βάση πιστεύει κανείς ότι θα γίνει αλλαγή στο μέλλον? Ο Ντέιβις κάλεσε την Ουκρανία να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες προτού η χώρα του χάσει περισσότερα εδάφη. Τα καμπανάκια βαράνε από παντού. Μάικλ Άσκροφτ, Βρετανός πολιτικός στην εφημερίδα The Telegraph. Η Ρωσία θα προσαρτήσει τμηματικά την Ουκρανία, ορατή η πλήρη ΣΥΤΑ. Η Ρωσία μπορεί να προσαρτήσει αποσπασματικά την Ουκρανία εάν το ΝΑΤΟ δεν συμφωνήσει να δεχτεί την Ουκρανία στη συμμαχία, γράφει σε άρθρο του ο Βρετανός πολιτικός. Το να επιτρέψουμε στην Ουκρανία να γίνει πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ και να αναλάβουμε τους σχετικούς κινδύνους είναι καλύτερο από το να επιτρέψουμε στη Ρωσία να προσαρτήσει την Ουκρανία τμηματικά ή πλήρως. Φαρίντ Ζακάρια, μεγάλος Αμερικανός δημοσιογράφος. Οι Ουκρανοί δεν έχουν καμία ελπίδα να αντισταθούν στους Ρώσους και στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας, είπε ο Φαρίντ Ζακάρια. Σε δηλώσεις του στο CNN, ο Αμερικανός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι η ισχυρή βιομηχανία της Ρωσίας παράγει όλους τους τύπους όπλων, από πυρομαχικά μέχρι drones. Έχει μια πιο αναπτυγμένη οικονομία και μεγαλύτερο πληθυσμό. Αυτό της δίνει ένα πλεονέκτημα. Αυτά τα είπαμε, ρε Φαρίτ, τώρα τα λες και εσύ. Τα είπαμε εμείς οι ταπεινοί εδώ από την Ελλάδα. Μάρκους Ράισνερ, Αυστριακός συνταγματάρχης. Τα γερμανικά άρματα μάχης Λέοπαρντ ήταν μια αποτυχία, δεν βοήθησαν. Έχουμε και εμείς τώρα Λέοπαρντ εδώ πέρα, να δούμε ελέτερα, να τα δούμε ένα Forbes, το οποίο συνήθως γράφει και προπαγανδιστικά άρθρα υπέρ της Ουκρανίας. Οι Ουκρανοί μεταφέρουν άρματα μάχης Λέοπαρντ 1 α5 στο μέτωπο χωρίς πρόσθετη προστασία και τονίζει ότι αυτά θα είναι εύκολος στόχος. Κοστ Μπονταρέγκο, Ουκρανός πολιτικός επιστήμονας, θα μπορούσε να προκληθεί νέο μεϊτάν και κοινωνική έκρηξη. Αυτός λέει αυτά που είπε και ο ίδιος ο Ζελένσκι, ότι οι Ρώσοι θα μου προκαλέσουν εδώ μία εξέγερση για να με ανατρέψουν, όπως έκαναν οι Αμερικανοί το 2014 για να ανατρέψουν τον Ρωσόφιλο. Τώρα λέει θα ανατρέψουν οι Ρώσοι. Γκάρλαντ Νίξον, Αμερικανός δημοσιογράφων. Ο Πούτιν κέρδισε πλήγμα η ΙΤΑ, τον είπα, που χάνουν την έγκλη του σε αυτό το μέτωπο. Μπράιαν Μπέρλετικ, από το Σώμα Πεζοναυτών, τον είπα. Οι Ρώσοι κατέστρεψαν τρεις στρατιές του Ουκρανικού στρατού. Και λέει διάφορα κι αυτός. New York Times, τα ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου συντρίβουν τα ντρόν των Ουκρανών πριν φτάσουν το στόχο, αλλά και βλήματα αμερικανικά. Business Insider, τα ρωσικά Lancet προκαλούν μεγάλες καταστροφές στον Ουκρανικό στρατό. Πάλι το Forbes, η Ρωσία καταστρέφει τα αμερικανικά βλήματα Mi-982 Excalibur με το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Pol-21. American Thinker, οι Ουκρανοί δεν θέλουν να πολεμήσουν και φεύγουν από τη χώρα τους. Όπως είδατε, διότι έχουμε φάει πολύ προπαγάνδα, ανέφερα μόνο δυτικά μέσα και δεν είναι επιλεκτικά, μόνο δυτικά μέσα. Έχουν αρχίσει και προδίδουν την Ουκρανία. Προσέξτε, μου θυμίζει, είχαμε πει στην αρχή ότι έκαναν με τον Ιωαννίδη οι δυτικοί. Τράβα στην Κύπρο, κάνε το πραξικόπημα, οι φίλοι μας, οι σύμμαχοι, έτσι. Και μετά χάσαμε την Κύπρο, είπαμε τα ίδια θα πάθει και ο Ζελένσκι και τώρα μου θυμίζει αυτό που έγινε και στη Μικρασία. Μας έστειλαν εμάς στη Μικρασία, την ώρα που πατούσε το πόδι ο ελληνικός στρατός στη Μικρασία, οι Άγγλοι έδιναν βίζα στο Μουσταφά και εμάς να φύγει από την Κωνσταντινούπολη, αυτοί ήλεγχαν την Κωνσταντινούπολη, για να πάει στη Σαμσούντα, έκαναν πράξη την παροιμία που λένε οι Τούρκοι. Στο λαγό λένε φύγε και στο κυνηγόσκυλο πιάστον. Και μας κατέστρεψαν εκεί, τα είχαν βρει πριν πάμε εκεί οι Άγγλοι με τον Μουσταφά Κεμάλ, μετά από λίγο οι Γάλλοι, μετά από λίγο οι Ιταλοί, τα βρήκαν και οι Μπολσεβίκοι και μείναμε μόνοι μας να πολεμάμε και καταστραφήκαμε.
Τώρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος να πάθει τα ίδια και ο Ζελένσκι. Γι' αυτό έρχονται τα αρνητικά από την Αμερική. Δεν μπορεί να το σηκώσει. Άρα, ποιοι είναι οι καλύτεροι υποστηρικτές της Ουκρανίας? Είμαστε εμείς που λέγαμε σκέψου πριν πράξεις. Εμείς πονάμε την Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό που μας λιδωρούσαν για ρωσόφιλους και τις μπούρδες αυτές που ακούγαμε. Για τώρα αυτοί που εξωθούσαν και μάλιστα ένας, αλλά είναι και μπορεί να τα έχει χάσει ο άνθρωπος, ένας ακαδημαϊκός, δεν θέλω τώρα, με συμπόνια το λέω, είπε σε μια εκπομπή που ήμουν και εγώ παρόν ότι ο Ζελένσκι είναι ο νέος Τσόρτσιλ και κόντεψε να πέσει από την καρέκλα. Έλα ξαναπες το τώρα αυτό που έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Θα μου πεις, το προειδοποιούσαμε. Τέλος πάντων, βρείτε και εκεί μια λύση με λιγότερο αίμα και λιγότερο ουκρανικά εδάφη στα χέρια των Ρώσων. Αλλιώς πάει και ο Οδυσσός. Να κάνουμε και ένα τελευταίο πριν κλείσουμε. Έχουμε το εξής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που αναφέρεται και λέει «Ευκαιρία για μία προσέγγιση με την Άγκυρα, η πηγή νέων εντάσεων, η ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα στην Κύπρο. Στη στρατηγική τοποθεσία μεταξύ Ισραήλ, Συρίας, Τουρκίας και Αιγύπτου η Κύπρος αποτελεί εξαιρετικά δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ιδιαίτερα για πλούσιους Ισραηλινούς, Λιβανέζους και Ρώσους. Όχι μόνο, οι Άγγλοι είναι περισσότεροι, Γερμανοί και άλλοι. Παλαιότερα έχει γίνει γνωστή και ως φορολογικός παράδεισος. Τα πιθανολογούμενα κοιτάσματα φυσικού αερίου στις ακτές του νησιού, για 14 μεγάλα κοιτάσματα κάνουν λόγο οι ειδικοί, φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Πολλοί Κυπρίοι ευελπιστούν ότι η χώρα τους θα αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Κόσμεο Γέδα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σαν Πάμπλο της Μαδρίτης και ειδικός στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζει την ελπίδα ότι η αξιοποίηση των κοιτασμάτων μπορεί να δώσει ένα πρόσθετο έναυσμα για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, αλλά και την προσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Τα κοιτάσματα αυτά μπορούν να προσφέρουν μια σημαντική ένεση ευημερία σε όλους τους εμπλοκομένους, λέει ο Γέδα. Κανείς δεν μπορεί να υλοποιήσει μόνος του τόσο σημαντικά έργα υποδομών. Ακόμα και οι πρώην εχθροί αναγκάζονται να συνεργαστούν για την υλοποίησή τους. Προσυπογράφω ό,τι λέει ο Γέδα. Να συνεργαστούν ποιοι? Να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής από το νησί, να έρθουν οι Τουρκοκύπροι, να καθίσουν στο τραπέζι, να πάρουν ό,τι δικαιούνται. Ισότιμα να διαμοιραστεί ο πλούτος στους πολίτες, όχι στις κοινότητες. Δηλαδή, ένα κράτος, να συμμετέχουν όλοι ισότιμα στο κράτος, ο πλούτος να πηγαίνει στους πολίτες. Είτε είσαι Τουρκοκύπριος, Ελληνοκύπριος, Μαρονίτης, δεν ξέρω εγώ τι. Όλα τα άλλα αυτά που προσπαθείτε να βάλετε, όχι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για την ενεργειακή στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μιλήσουμε σε άλλο. Η εισαγωγή που έκανα, που πιστεύω ότι είναι χρήσιμη, πιστεύω, ανοιχτό σε κριτική φυσικά, μας έφαγε το χρόνο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα άλλα, αύριο, αφού έχω τελειώσει τις ημέρες με τις ελιές, ίσως και από ηλιτριβείο, στην αυριανή εκπομπή. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.